Καταρχάς, έχει ζήσει ένα μεγάλο δράμα, έχει χάσει και τους δύο γονείς της. Έλαβε το κορίτσι. Έχει περάσει και αυτή πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή της. Έχει αγωνιστεί και αυτή. Δεν τα αφήνει όλα στην τύχη τους. Και είναι μια γυναίκα, πώς να το πω, δίκαια. Είναι δίκαια και survival. Αυτή σημαίνει αυτό. Ότι μπορεί να δούμε και κόντρες με δαλάκα, εφόσον θέλει. Εννοείται, με δαλάκα θα τις γυρίσουν τα άντερα ανάποδα. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και πάμε και στους μαχητές. Λοιπόν, πάμε και στην ομάδα των μαχητών και θα πατήσω το μαγικό τετράγωνο να βγει ο νέος μαχητής. Λοιπόν, αυτό είναι ο Πάνος Μανάρας ή Μανάρας. Μανάρα θα το λέω. Μανάρα μου, γιατί, εσύ. Εντάξει, όπως και να το κάνεις είναι ωραίο παιδί. Ωραίος είναι ο Μανάρας. Ο Μανάρας είναι ωραίος. Ο Μανάρας είναι όνομα και πράγμα ο Μανάρας. Ο Μανάρας είναι BMX-άκιας, έτσι. Είναι, κάνει BMX, ασχολείται με το ποδήλατο. Καλέ, τι ωραίος ο Μανάρας, αλλά μικρός, δεν μικρό παιδί. Μικρός, μικρό παιδί, είναι, αλλά εντάξει, μια χαρά πειρά. Σιγά με είναι ωραίος τώρα και εσύ. Πόσο, εντάξει, 2-3 είναι ο Μανάρας. Είναι λίγο παραπάνω, νομίζω, είναι ο Μανάρας. Είναι Μαναράκι ο Μανάρας. Λοιπόν, και η κυρία... Λοιπόν, και αυτή η κυρία που μισό θέλω να το πάτα κάνω, το τα... καλέ. Και αυτή Κωνσταντίνα. Είναι η Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη κοπέλα η οποία ασχολείται πολύ με τη γυμναστική. Τι δουλεύει σε γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων. Στα νότια προάστια όμως είναι. Είναι γνωστή έτσι στους κύκλους. Ωραία είναι και αυτή, μανάρα είναι και αυτή. Είναι και αυτή η μανάρα. Μανάρας, μανάρα. Είναι το ζεύγαρο μπαίνει μέσα. Οπότε πάμε να τους δούμε και τους τέσσερις. Η Vans Vitaylo, Νικολέτα Καρά για την ομάδα των διασύμων. Και για την ομάδα των μαχητών, Πάνος Μανάρας, μπορεί να τον λένε και Μανάρα τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Και Κωνσταντίνα Βαλσάμι. Αυτοί είναι οι τέσσερις παίκτες που εκτός απρόπτου, γιατί ο Ατσούν έχει τρελαθεί τον τελευταίο καιρό, θα μπουν στο Survivor μέσα στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε κάνει μία σύγκριση στην τηλεθέαση του περσινού Survivor με το φετινό.